Και είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι η λειτουργία των φαναριών, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι δρόμοι που διασταυρώνονται με κεντρικούς δρόμους όπως είναι στο Βροντάδο ή ο Παραλιακός. Είναι δρόμοι που κανείς έχει υψηλότερες ταχύτητες και αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν λειτουργούν τα φανάρια, ήδη στο Βροντάδο έχουμε αρκετά μικρό ατυχήματα ευτυχώς μέχρι τώρα. Είναι ένα θέμα που το βλέπαμε από την αρχή, πριν ακόμα να λάβουμε εδώ τα καθήκοντά μας. Είχα ενημέρωση από τον κύριο Παπαλάνη, γιατί είναι θέμα που τα χειρίζει το Δήμος αυτά τα φανάρια. Μου είχαν πει ότι, και το δήλωσε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπουρνούς τότε, ότι είναι θέμα ημερών η λειτουργία τους, γιατί περιμένουν να μας δώσει τους χρόνους λειτουργίας τους από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Προέκυψε ένα μικρό πρόβλημα με μια τροποποίηση της μελέτης, η οποία έχει πάει ήδη στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Τώρα θα μιλήσω με τον κύριο Πλακοντάρη. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα σταλεί από εκεί και θα προχωρήσει η διαδικασία, οπότε θα το στείλουμε στο Υπουργείο με την μικρή διόρθωση που μας ζητήσανε στη μελέτη και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε έτοιμη την λειτουργία και αυτών του φαναριού. Θέλω εδώ με αυτή την ευκαιρία να σας τονίσω ότι εχθές μίλησα στην τεχνική υπηρεσία ποια φανάρια έχει στην αρμοδιότητά του ο Δήμος και κατά πόσο αυτά λειτουργούν και είναι καμένες οι λάμπες της. Τα περισσότερα ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις λάμπες της λειτουργίας, όχι με τους χρονοδιακόπτες. Εκείνα που έχει υπό την εποπτεία του Δήμος και υπό τη δική του, αν θέλετε, αρμοδιότητα, λειτουργούν όλα, γιατί υπάρχει ιδιώτης εργολάβος, ο οποίος είναι σε καθημερινή βάση με αυτή την αρμοδιότητα. Αν καίγεται κάποια λάμπα να την εγκαστά, ούτως ώστε να υπάρχει μια ομαλή λειτουργία. Υπάρχουν κάποια φανάρια, όπως είναι στη Πάρκινο, όπως είναι στο Γεωκομείο, τα οποία είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, τα οποία βέβαια δεν είναι θέμα λειτουργίας όσον αφορά τη λειτουργία του αυτού καθεαυτή, αλλά είναι καμένες κάποιες λάμπες και δεν λειτουργούν. Αυτά θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Μπουδάνο και με την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και μάλιστα συζητήσαμε χθες στην τεχνική υπηρεσία με τον κύριο Παπαλάνη του Δήμου ότι θα κάνουμε μία πρόταση, ούτως ώστε να κάνουμε μία προγραμματική σύμβαση, γιατί έχουν μοιραστεί μία προγραμματική σύμβαση να υπάρχει μία νέα διαχείριση σε όλα τα φανάρια και να ξέρουν και οι συμπολίτες μας και να μην διαμαρτύρονται, είναι του Δήμου, είναι της περιφέρειας, δεν ξέρουμε τι είναι. Θα κάνουμε έναν ενιαίο φορέα διαχείριση, μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια ή θα τα αναλάβουν όλοι εκείνοι. Εμείς είμαστε και στη θέση, από ό,τι μου είπε ο κ. Παπαλάνης, να τα αναλάβουμε όλα. Αλλά να ξέρουν και οι συμπολίτες μας, αλλά και εμείς ποιος έχει την ευθύνη και να μπορούν να λειτουργούν.